Στο δρόμο έμεινε σήμερα το πρωί ένα ακόμη από τα σαραβαλάκια του ΕΚΑΒ, το οποίο ενώ είχε παραλάβει ασθενή από το Αχιλοπούλιο για να τη μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον κόμβο Βελεστίνου και χρειάστηκε να μεταβεί στο σημείο άλλο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να φτάσει η ασθενή στη Λάρισα. Ξεκίνησε η ασθενή από τη χειρουργική, το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο, να πάει στο Πανεπιστημιακό, γιατί είναι σοβαρή ανάγκη και χάλασε το δρόμο. Και περίμεναν μέσα στο κρύο 20 λεπτά να έρθει άλλο ασθενοφόρο. Η ασθενής που ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας της τριτοκοσμικής κατάστασης με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ υποβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση στο Αχιλοπούλιο και σήμερα έπρεπε να μεταφερθεί στη Λάρισα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, καθώς παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακινητοποιείται κάποιο από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Βόλου που βρίσκονται στους δρόμους από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και έχουν γράψει κατά μέσο όρο 300 με 400.000 χιλιόμετρα. Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά πρέπει να λυθούν κάποια στιγμή. Και ειδικά εδώ οι τοπικοί άρχοντες. Ποιοι είναι οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές, όλα αυτά τα πράγματα. Φωνάζουμε συνέχεια. Τα ασθενοφόρα τα πήραν, τα πήγαν κάτω. Δεν με αφορά εμένα αν τα πήγαν στην Λάρισα και που είναι έδρατο. Εμένα με αφορά γιατί έχω δει και εγώ προσωπικά χαλασμένα ασθενοφόρα στον δρόμο. Αν πάθαινε κάποιο κάτι αυτή είναι ασθενή σήμερα ή κάποιο άλλο, οποιοδήποτε που φεύγει χαλάνε τα ασθενοφόρα, τι θα γινότανε. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως ενώ ολοκληρώθηκαν αργά το μεσημέρι οι εξετάσεις της 65χρονης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, η γυναίκα παρέμενε μέχρι αργά το απόγευμα εκεί, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο ώστε να τη μεταφέρει πίσω στο Αχιλοπούλιο. Την ίδια στιγμή, η Δημόσια Υγεία στη Μαγνησία δέχεται νέο πλήγμα από την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να εγκρίνει μόλις 6 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο νοσοκομείο του Βόλου, επί συνόλου 1.666 προσλήψεων πανελλαδικά. Προφανώς δεν έχουν φτάσει στα αυτιά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας οι αγωνιώδεις εκκλήσεις των Μαγνησιωτών για την τραγική κατάσταση στις τοπικές δομές υγείας εξαιτίας της υποστελέχωσης. Λόγω εορτών έχουν φύγει πιο πολλοί ασθενείς από όλες τις κλινικές. Άρα μόνο σε μια κλινική που επισκέφθηκα το βράδυ, προχτές το βράδυ για ένα συγγενικό μου πρόσωπο, 27 μου είπαν οι νοσηλευόμενοι εκεί, πώς λένε οι ασθενείς, με 2 νοσηλεύτερες. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Εγώ πήρα σήμερα τη γραμματεία του διοικητή. Λέω κάτι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Μετά από τον κοινό χρόνο ο Γιαννάκος θα γρέψει πιο πολύ. Δεν γίνεται η δουλειά αυτή τώρα κάθε μέρα να έχω παράπονα, να με παίρνουν και μου λένε σώσει πρόεδρε. Ποιο να πρωτοσώσω εγώ, τον εαυτό μου, ποιο να πρωτοσώσω να πούμε.